Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 7 Ιουλίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόεδρος στα σιδηροδρομικά έργα, Θεσσαλονίκη δομένη και γαλλικό. Ικανοποίηση του Υφυπουργού Γιώργου Καραγιάννη. Εγρήγορση και όχι πανικό συνιστούν οι ειδικοί για την οξία επατήτητα σε παιδιά. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς. Στο Έλεος διαρριχτώνει Νεάπολη. Η έξαρση των κρουσμάτων προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Το θέμα των εκλογών κατέλαβε για άλλη μια φορά τη μερίδα του Λέοντος στο Press Room. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά τη σημερινή ενημέρωση, απαντώντας σε ερωτήσεις για το εάν υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ερντογάν ρυθμιστής των ελληνικών εκλογών, τόνισε ότι ήταν απόλυτα καθαρή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο θέμα των εκλογών και δεν υπάρχει πια το ζήτημα αυτό. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, τόνισε ότι δεν υπάρχει δημοσκοπική καθίζηση για το κυβερνών κόμμα. Και η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου είναι αυτή που ήταν στις εκλογές του 2019. Αν ακούσετε ολόκληρη τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την αναφορά του στο ζήτημα των εκλογών, νομίζω ότι θα συνειδητοποιήσετε και εσείς πόσο καθαρή ήταν η τοποθέτησή του, χωρίς να σχετίζεται ή να αναδεικνύει καθόλου ζητήματα σαν και αυτό που είπατε τώρα. Ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ καθαρός, πάρα πολύ σαφής. Όλο το προηγούμενο διάστημα η τοποθέτησή του για τις εκλογές ήταν καθαρής και σαφής. Απλώς, είτε η αποσπασματική ερμηνεία των δηλώσεών του, είτε πολύ περισσότερο η διαστρέβλωσή του, οδηγούσε σε συμπεράσματα που δεν είναι αυτά που συνάδουν με τις πολύ καθαρές του τοποθετήσεις ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Πρώτα απ' όλα, δεν βλέπω να υπάρχει καμία δημοσκοπική καθίζηση. Βλέπω πάνω κάτω η διαφορά της κυβέρνησης, δημοσκοπικά, με βάση δημοσκοπήσεις, πάνω κάτω η διαφορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου να είναι αυτή που ήταν και στις εκλογές του 2019, όταν μεταξύ του 19 και του 22 έχουν μεσολαβήσει όλα αυτά που ο καθένας μας έχει βιώσει. Η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στη δουλειά της και με τα αποτελέσματα της πολιτικής της κοιτάζει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία και να υλοποιεί το προεκλογικό της πρόγραμμα, τις μεταρρυθμίσεις που διαμορφώνουν τις συνθήκες μιας Ελλάδας που ο κόσμος μπορεί να προκόψει, μπορεί να ευημερήσει, να διαμορφώσει συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας που τόσο πολύ είναι ζητούμενο στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Την πρόοδο των εργασιών για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Βορείου Ελλάδος επιθεώρησαν σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕργοΣΕ Χρήστος Βίνης. Αρχικά επισκέφθηκαν τα γραφεία του εργοταξίου για τον εξυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη, ένα έργο μείζωνος σημασίας με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη της χώρας. Στη συνέχεια μετέβησαν στο εργοτάξιο για την κατασκευή δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών της γραμμής Θεσσαλονίκη-Φλόρινα στον Γαλλικό ποταμό που θα παραδοθούν στο τέλος του 2022. Άρα γκρεμίσαμε αυτά τα βάθρα εδώ πέρα. Για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη καθώς και της κατασκευής δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών στο Γαλλικό ποταμό ενημερώθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης. Ο κ. Καραγιάννης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕργοΣΕ, Χρήστο Βίνη, μετέβη αρχικά στο εργοτάξιο του Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, όπου εξελίσσονται εργασίες εγκατάστασης σύγχρονων σιδηροδρομικών συστημάτων για τον πλήρη εξυγχρονισμό της. Είναι ένα έργο 71 χιλιόμετρων περίπου, 70,5, το οποίο τι θα εξασφαλίσει, μεγαλύτερη άνεση, μεγαλύτερη ασφάλεια, ηλεκτροδότηση, σηματοδότηση, ώστε να αυξήσουμε καταρχήν την εμπορευματική μετακίνηση των τρένων και δεύτερον, κάτι πολύ σημαντικό, να βάλουμε ουσιαστικά και το μεταφορικό κομμάτι, ώστε αυτό το κομμάτι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά τους βόρειους γειτονές μας και ευρύτερα την Ευρώπη, το ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης, να το αναβαθμίσουμε ώστε να ξεκινήσουν δρομολόγοι από την Ιδωμένη, πέρα από τα εμπορευματικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και μεταφορικό και του μετακινήσεις του κόσμου, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Το έργο πάει καλά. Σε 36 μήνες, από ό,τι φαίνεται, θα το έχουμε ολοκληρώσει. Ήδη εδώ και 3 μήνες δουλεύουμε. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η γραμμή θα είναι ηλεκτροκίνητη, αυξάνοντας τη μεταφορική ικανότητα του δικτύου. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Υποδομών επισκέφθηκε τα έργα κατασκευής των δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών στην κήτη του Γαλλικού ποταμού. Οι δύο νέες γέφυρες θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Το έργο θα δοθεί προς χρήση στα τέλη του 2022. Είναι το κομμάτι μας ενώνει με τη Φλόρινα. Χρειαζόταν να παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι. Παρεμβήκαμε. Ήδη η μία γέφυρα είναι έτοιμη και εκτιμούμε ότι ως το τέλος
του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη γέφυρα, ώστε η μετακίνησή μας για τη Φλόρινα με το σιδηρόδρομο να είναι πολύ πιο ασφαλής, πολύ πιο άνετη και πολύ πιο γρήγορη, θα έλεγα. Εδώ έχουμε καθαιρέσει δύο γέφυρες οι οποίες ήταν 50-60 ετών. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε δύο σύγχρονες γέφυρες σε αυτό το κομμάτι και προχωρούμε στο σχεδιασμό μας. Ο Υφυπουργός ανέφερε ακόμη ότι το έργο για τη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης οδεύει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και εκτιμάται ότι ως το τέλος χρονιάς ή αρχές της επόμενης θα υπάρξουν προσωρινοί ανάδοχοι, ενώ εξελίσσονται επίσης τα έργα Θεσσαλονίκη, Τοξότες και Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο. Έχουμε τον διαγωνισμό για τη σιδηροδρομική σύνδεση για το λιμάνι αυτή τη στιγμή, που είναι κάτι σημαντικό και εκτιμούμε ότι το μέσο επόμενο διάστημα μπαίνουμε στη β' φάση του διαγωνισμού της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού και εξελίσσεται ένα πολύ μεγάλο το Θεσσαλονίκη, Τοξότες, το Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο, όλα τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα για τη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή μέσα στην εργολαβία για το λιμάνι είναι και ο προαστιακός εκεί πέρα, πάει πακέτο, πώς εκτιμάτε, πότε θα ολοκληρωθεί αυτό, πώς εκτιμάτε αυτό. Τα δύο έργα θα εξελιχθούν μαζί ουσιαστικά, άρα όπως σας είπα και για τη σιδηροδρομική σύνδεση για το λιμάνι, αυτή τη στιγμή είμαστε στη β' φάση και εξελίσσεται, εκτιμούμε ότι μέχρι τα τέλη της χρονιάς, αρχές της επόμενης, θα έχουμε προσωρινούς αναδόχους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΕργοΣΕ Χρήστος Βίνης σημείωσε ότι ΕργοΣΕ προχωρά με ταχύς ρυθμούς στην ολοκλήρωση υποδομών που αναβαθμίζουν σημαντικά το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 28 θανάτους λόγω κορονοϊού. 98 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Εντοπίστηκαν 22.109 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 3.812 αφορούν σε επαναλοιμώξεις. Διενεργήθηκαν 144.284 τεστ ανίχνευσης. Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 333 εισαγωγές με COVID-19 στα νοσοκομεία της χώρας. 9.971 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 1.759 στη Θεσσαλονίκη, 141 στην Ιμαθία, 73 στο Κιλκής, 137 στην Πέλα, 152 στην Πιερία, 146 στις Σέρες και 162 στη Χαλκιδική. Από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταλήξει στη χώρα μας λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό 30.400 ασθενείς. Έξαρση της εγκληματικότητας σημειώνεται στον Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στις γειτονιές, αφού οι διαρρήκτες εισβάλλουν θρασίτατα στα σπίτια τους λόγω της ελλιπούς αστυνόμευσης και αρπάζουν ανεμπόδιστη τη λία τους. Δεν είναι λίγες οι φορές τα τελευταία χρόνια που η Δημοτική Αρχή εξέφρασε την αγανάκτησή της με ανακοινώσεις και δηλώσεις, καλώντας κάθε υπεύθυνο να αναλάβει στοιχειωδώς τις ευθύνες του. Οι διαρρήκτες κάνουν επιδρομές σε γειτονιές της Νεάπολης και αρπάζουν τη λία τους. Πάρα πολλά. Ειδικά εδώ πάνω στα κάστρα. Στις Σικές. Κλέβουν εύκολα γιατί είναι χαμηλά τα σπίτια και δεν υπάρχει ασφάλεια, συναγερμοί. Οπότε μπουκάρουν από παντού. Για να φανταστείτε, προχθές κλέψαν το προπότο, το καινούργιο, στρίγια φέρεο. Μπήκαν από ένα παραθυράκι 35x35. Πώς χωρέσαν μέσα, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Του κάνανε ζημιά και φύγανε. Το σπίτι το ανακατέψανε, πήρανε τηλεόραση, χρυσαφικά. Γνωρίζουν τις κινήσεις των θυμάτων τους και μόλις βρουν την κατάλληλη στιγμή βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Και σκαρφαλώνουν και παραβιάζουν τις πόρτες. Βρίσκουν δηλαδή τον τρόπο και το χώρο. Τώρα παρακολουθούν αλίπιστορα, δεν ξέρω, αλλά έχουν γίνει επεισόδια. Για ρήξιο. Στη γειτονιά σας. Ανακατέψαν το σπίτι και πήραν όλα τα χρυσαφικά, τα λεφτά. Τη λένε από οι γείτονες και οι περίοικοι από το μπαλκόνι. Σκαρφαλώματα. Ρίξαν ένα γάντζο, πιάστηκαν και από εδώ παγκιάλι. Εμένα μέσα στην αποθήκη μου πήρανε κάποια πράγματα και το γείτονα. Είχαμε μια αποθήκη που ήταν χωρισμένη σε 10 οικογένειες. Ανοίξανε, μπήκανε μέσα, πήραν αυτά που θέλαν. Άλλος έχασε λάδια, άλλος έχασε παπούτσια, έχασε ηλεκτρικά είδη. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και καταστημάτων έχουν χάσει τον ύπνο τους από τη δράση των κακοποιών. Ακούσα από κάποιους εδώ ότι μπήκανε στο σπίτι. Ανοίξαν το αυτοκίνητο, ανοίξαν την αποθήκη, υπάρχουν. Συχνά, είναι συχνό φαινόμενο, ανησυχείτε. Αυτό έχει διάρκεια. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να σταματήσει. Έλειπαν οι ιδιοκτήτες, λείπανε και ανοίξαν την πόρτα. Τώρα πώς
και πόρτες ασφαλείας νομίζω να. Πόσες ανοίγουν δεν ξέρω. Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση αστυνόμευση ώστε να αποτραπεί η δράση των διαρρηκτών. Αστυνόμευση, τι να κάνουν για αυτοί, ρε, 10 άτομα είναι σε χιλιάδες κόσμο τώρα. Τι να κάνουν για αυτοί. Εδώ που τα λέμε, έτσι είναι η αλήθεια. Έχουν πέσει διαρρήξεις. Αφήνουν και τίποτα όρθια. Αστυνόμευση. Η αστυνόμευση που βλέπεις εδώ. Προσπαθούν να λάβουν μέτρα προστασίας των περιουσιών τους με εταιρείες φύλαξης και αγοράζοντας ειδικό εξοπλισμό. Για τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα της οξείας υπατήτηδας στα παιδιά που θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς, μίλησε στο συνάδελφο Νίκο Αβουκάτο, ο παιδίατρος της πνευμονολογικής μονάδας της 3ης Παιδιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Καρανταγλής. Μόλις χθες ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος από τη συγκεκριμένη ασθένεια στην Ελλάδα. Πρόκειται για βρέφος 13 μηνών. Η ανακοίνωση των πρώτων θάνατων παιδιού στην Ελλάδα που συνδέεται με σοβαρή οξεία υπατήτηδα άγνωσης αιτιολογίας ήταν μόλις 13 μηνών. Είναι ένα πολύ θλιβερό περιστατικό που φοβόμασταν οι παιδίατροι ότι μπορεί να συμβεί και στη χώρα μας και τελικά ήρθε. Έχουμε δηλαδή ένα μικρό νήπιο 13 μόλις μηνών το οποίο κατέληξε από μια βαριά υπατήτηδα. Από την άνοιξη είχαμε τέτοια περιστατικά σε όλη την Ευρώπη από μια ασυνήθιστη αύξηση σε περιστατικά υπατήτηδας σε μικρά παιδιά κάτω των 10, τα περισσότερα κάτω των 5 ετών που είχε το χαρακτηριστικό ότι μετά από συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και αντί αυτή να συνέρχεται όπως συνήθως συμβαίνει στα παιδιά στις γαστρεντερίτιδες αναπτύσσονταν φλεγμονή στο ύπαρ, δηλαδή υπατήτηδα με συμπτώματα βαριά κατάσταση ήκτερο και παιδί που χρειαζόταν νοσηλεία και σε όχι λίγες φορές, ένα 5% χρειάστηκε κάποια από αυτά τα παιδιά να κάνουν ακόμα και μεταμόσχευση ύπατος για να επιζήσουν. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατοντάδες πιθανά κρούσματα σε 33 χώρες. Στην Ευρώπη ως τις 30 Ιουνίου είχαν καταγραφεί πάνω από 470 κρούσματα σε τουλάχιστον 21 χώρες. Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι όντως εμφανίζονται πολύ περισσότερες υπατήτηδες τους τελευταίους μήνες σε παιδάκια και βαριές βάλιστα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό λοιπόν το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή στην επιστημονική κοινότητα σαν η μεγαλύτερη πιθανότητα, γιατί χρειαζόμαστε χρόνο να σιγουρευτούμε, είναι ότι η μεγάλη περίοδος στην οποία τα παιδιά μείνανε σε μια προστασία και σε ένα φίλτρο λόγω της πανδημίας επηρέασε σε ένα βαθμό την ανάπτυξη, την ομαλή ανάπτυξη από το ανοσοποιητικό του σύστημα. Ξέρετε, σε αυτά τα παιδιά, τα μισά από αυτά τα παιδιά με αυτή την υπατήτηδα βρέθηκε ένα θυός αδενοϊός που πάντα μπορεί λίγο να επηρεάζει το ύπαρ, αλλά δεν έκανε αυτές τις βαριές καταστάσεις. Άρα η επικρατούσα άποψη που φαίνεται να είναι και σωστή είναι ότι το σχετικά πιο ανώριμο λόγο του εγκλεισμού ανοσοποιητικό των μικρών αυτών παιδιών, γιατί στα μικρά παιδιά αναφερόμαστε, μπορεί να αντιδράσει περισσότερο σε μια ίωση που παλιότερα θα την περνούσε, επιτρέψτε μου να πω, πιο εύκολα στο φτερό. Στην Ελλάδα, εκτός από το νεκροβρέφος, υπάρχουν ακόμα 11 περιστατικά που πληρούν τα κριτήρια πιθανού κρούσματος. Τα περιστατικά αυτά δεν χρειάστηκε να λάβουν ειδική θεραπεία, δεν παρουσίασαν καμία επιπλοκή και παραμένουν σε άριστη κατάσταση. Τους τελευταίους 1-2 μήνες, αυτή η άγνωστη υπατήτηδα που υπάρχουν υποθέσεις στην επιστημονική κοινότητα γιατί μπορεί να συμβαίνει, άρχισε να παίρνει την κατιούσα, δηλαδή να έχουμε λιγότερα περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και στη χώρα μας πάνω από 10 καταγεγραμμένα περιστατικά που τα περισσότερα γίναν καλά μέχρι χτες που δυστυχώς είχαμε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Ο Νίκος Καρανταγλής, παιδίατρος της πνευμονολογικής μονάδας της 3ης Παιδιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανέφερε τα πρώτα συμπτώματα που εμφανίζονται στα παιδιά. Τα συμπτώματα είναι αυτά που προανέφερα. Είναι ένα παιδί το οποίο συνήθως είναι μικρής ηλικίας, κάτω των 5-6 ετών, που αρχίζει να έχει εμέτους, διάρειες και πυρετό, αυτά του κάνουν βαριά γενική κατάσταση και μετά από λίγες ημέρες κάνει φλεγμονή και στο σηκώτικο. Δηλαδή κυτρινίζει το δέρμα του, μπορεί να δούμε πιο κίτρινα και τα ούρα του, μπορεί να δούμε να αποχρωματίζονται, να είναι λευκές οι κενώσεις, αλλά ήθελα να τονίσω ότι ένα τέτοιο παιδί για να είναι η οικογένεια σε επιφυλακή αλλά και για να μην αγχωθούν υπερβολικά είναι τόσο
βαριά η κατάσταση, που δεν πρόκειται ο πατέρας και η μητέρα που έχουν ένα παιδί να το αμελήσουν και να το χάσουν. Σίγουρα θα δουν ότι το παιδί τους φαίνεται βαριά άρρωστα και θα επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους ή θα πάνε στα επίγοντα. Μακράν τα περισσότερα πιθανά περιστατικά έχουν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 270. Δεύτερη χώρα είναι η Ισπανία με 40. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ακόμα προσπαθεί να εντοπίσει την αιτία. Στο σφράγισμα πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε νοθεία. Το βενζινάδικο σφράγισε μεικτό κλιμάκιο τελωνιακών και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι πάρθηκε δείγμα από ανενεργή δεξαμενή του 2019, όπου υπήρχαν καύσιμα ακατάλληλα για χρήση, ενώ κατέθεσε προσφυγή και αίτηση αναστολής της απόφασης. Οι υπάλληλοι του τελωνίου σφραγίζουν αντλίες του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκαν νοθευμένα καύσιμα. Από την πλευρά του ιδιοκτήτη στην εταιρεία που έχει το 50% του πρατηρίου, ισχυρίζεται ότι υπάρθηκε δείγμα από ανενεργή δεξαμενή του 2019. Ακόμη ισχυρίστηκε ότι η δεξαμενή είναι δηλωμένη και ενίσχυση στο σύστημα εισδρομών νεκρών και δεν υπάρχει καμία αντλία. Το πρατήριο τον έρθιμο του 2020 έκανε ολική ανακαίνιση. Αλλάξαν αντλίες, αλλάξαν διαμορφώσεις κτλ. Στην ολική ανακαίνιση που έκανε το πρατήριο, δύο δεξαμενές που δουλεύαν μια αντλία στην εισίδα που είναι τώρα το υγραέριο, αποκόπηκαν γιατί μπήκε υγραέριο και δεν πήγαιναν πουθενά, αποκόπηκαν, ήταν στο υγρό νεκρών. Σε νόμιμα, σε έβλεπε δηλαδή το υγρό νεκρών και 3 χρόνια δεν είχα κουνηθεί ούτε ένα λίτρο ό,τι είχε μέσα. Στα μία αντλήσιμα. Δηλαδή τράβηξε ένα αντλήσιμα, είχα τελειώσει να μην τραβάει άλλο και σταμάτησε. Κοίτασε υγρό νεκρών 3 χρόνια και ήταν δηλωμένο ότι δεν πάει πουθενά. Στον 4ο έλεγχο που έγινε φέτος, ήρθαν αυτοί από την Αθήνα και λένε: θέλουμε να πάρουμε δύο αυτοί δεξαμενή. Παιδιά, δεν μπορούμε. Εμείς ήμασταν εκτός, οι υπεύθυνοι του πατρίου ήταν εκτός σε δουλειές, ήταν το παιδάκι εκεί πέρα. Λέει: α πούμε, μπορείτε να πάρετε, πείτε παράνομο. Τα λαστικά και το βάλα μέσα, τα τραβήσαμε το στόμα από εδώ από εκεί. Τις πάμε, πήραν από τη λάσφη κάτω μια ποσότητα σαν δείγμα. Εμείς όμως, επειδή ήμασταν νομοί, είχαμε το τελευταίο δείγμα του ποιτίου που ήρθε το 2019 και γέμισε τη δεξαμενή. Δώσαμε και αυτό το δείγμα μαζί με το δείγμα που πήραμε από τη δεξαμενή. Το χημείο του κράτους έλεξε το δείγμα, βρήκε αλλοιώσεις, έλεξε και το δείγμα του ποιτίου και βρήκε περίπου τις ίδιες αλλοιώσεις. Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα και τώρα αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία εκδίκασής τους. Εμείς καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα εκεί προσφυγή. Την είχαμε κοινοποιήσει χθες στο Τελωνείο 3 η ώρα πρωτού γίνει η σφράγιση του πρατηρίου και της είπαμε: παιδιά, έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα και προσφυγή. Θα συζητηθεί αύριο. Σας παρακαλώ, περιμένετε εντός των 24 ώρων νόμιμα. Μην χάσετε τις προθεσμίες, έχετε 24 ώρες. Περιμένετε την απόφαση του δικαστηρίου. Και αυτοί δεν περιμέναν τίποτα. Ο έλεγχος έγινε πριν από μία εβδομάδα στο πρατήριο που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και τα δείγματα των καυσίμων απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο μετά από 5 ημέρες διαπίστωσε ότι το καύσιμο είναι νοθευμένο. Το πρατήριο θα παραμείνει κλειστό για 10 ημέρες όπως ορίζεται βάση του νόμου. Πάμε στον τουρισμό τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Πεζίκογλου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και Τουριστικών Λεωφορείων Μακεδονίας Θράκης. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Προερχόμαστε ως χώρα, ως τουρισμός και ως ο κλάδος που θεωρείται η βαριά βιομηχανία στη χώρα μας από μια πανδημική περίοδο που ουσιαστικά δεν γινόταν τίποτα στη χώρα. Εσείς ειδικά στον χώρο των μεταφορών, στον τουρισμό, είχατε μηδενικό έργο νομίζω. Έτσι ακριβώς είναι όπως θα λέτε. Το έργο ήταν μηδενικό. Δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι και σήμερα το 80-85% των τουριστικών λεωφορείων να βρίσκεται ακόμα δυστυχώς ακινητοποιημένα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Υποτίθεται ότι μέσα στο 2022 κυνηγάμε τη χρονιά ρεκόρ, το 2019. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα? Δυστυχώς τα πράγματα και γενικά όλες οι αυξήσεις αυτές που λένε σε σχέση που συγκρίνουν ακόμη μέχρι και με το 2019 είναι για συγκεκριμένα νησιά.
είναι για τη Μύκονο, είναι για τη Σαντορίνη, είναι για την Κρήτη, είναι λίγο για την Αθήνα. Πάντως δεν είναι αυτή η εικόνα για τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Μήπως είναι υπερβολή, δηλαδή τα ποσά, οι αριθμοί οι οποίοι αναφέρονται. Δεν ξέρω αν μπορούν μόνο αυτές οι γεωγραφικές περιοχές να σηκώσουν τόσο πολύ τα έσοδα του τουρισμού και να μιλάμε για παρεμφερή με το 2019 που ήταν χρονιά ρεκόρ. Κοιτάξτε, πάντως με την Μακεδονία Θράκη που εκπροσωπώ εγώ, ναι. Ειλικρινά, τα νούμερα αυτά είναι απίστευτα. Πιθανόν αυτοί μετράνε σαν τουρίστες και τους Αλβανούς εργάτες γης που έρχονται να δουλέψουν για τα κεράσια, για τα ροδάκινα. Πάντως δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Mm-hmm. Καθώς επίσης η Βόρεια Ελλάδα, καθώς επίσης και η Χαλκιδική, στερείται ένα μεγάλο αριθμό τουριστών που ήταν από Ρωσία, από Ουκρανία, από Λευκορωσία, κάτι που δεν υπάρχει. Ναι. Και όλοι τώρα οι Βαλκάνοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα, όπως είναι οι Σέρβοι, οι Σκοπιανοί, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, όλοι έρχονται με δικά τους γιοταχή ή με τα δικά τους λεωφορεία. Mm-hmm. Κάτι που μπορεί, άρα, που λοιπόν, μπορεί να υπάρχει. Για σας δεν υπάρχει έργο από την Θεσσαλία και πάνω, έτσι όπως μου το λέτε, δεν υπάρχει αντικείμενο. Έτσι ακριβώς. Απλώς και με συναδέλφους που συζητάμε, το ίδιο γίνεται, υπάρχει και στην Ήπειρο, το ίδιο γίνεται και στην Πελοπόννησο. Δεν υπάρχει έργο. Ναι. Όλοι οι συνάδελφοι, τα λεωφορεία, η πλειοψηφία είναι ακινητοποιημένα. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το σοβαρό το πρόβλημα της επιβίωσης, είμαστε απελπισία, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν ταξιδεύει ούτε ο Έλληνας προς το εξωτερικό. Δεν ταξιδεύει ούτε ο Έλληνας. Παλιά τέτοιες εποχές ήμασταν γεμάτοι. Ήταν κάθε εβδομάδα, υπήρχαν συνεχώς αναχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή και ο Έλληνας πλέον δεν ταξιδεύει. Όταν έχουν φτάσει τα καράβια σε εξωφρενικές τιμές, όταν υπάρχει πρόβλημα όσο αφορά με τις τιμές, το πετρέλαιο έχει διπλασιαστεί. Ναι. Λιπαντικά, ελαστικά, τα πάντα έχουν ξεφύγει. Όλοι οι άνθρωποι που θα πάνε εκδρομές, ιδίως οι Έλληνες, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε με το περίσσευμα. Υπάρχει περίσσευμα. Όταν έχει έρθει φουσκωμένοι λογαριασμοί από ρεύμα, από αέριο, δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν έχει ο κόσμος χρήματα να ταξιδέψει. Έχει παίξει ρόλο η υποτροπή στο θέμα κορονοϊός, όλη αυτή η έξαρση, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό. Κοιτάξτε, ο κόσμος φοβάται. Μέχρι και οι τουρίστες, κάποια γκρουπ τα οποία που έρχονταν και κινούνταν με τουριστικά λεωφορεία, αυτή τη στιγμή προχωράνε σε ρεντεκάρ, νοικιάζουν αυτοκίνητα και κινούνται μόνοι τους. Μάλιστα. Ο φόβος υπάρχει. Βέβαια υπάρχει ο φόβος. Με τις σχολικές εκδρομές τι έγινε στην προηγούμενη φάση? Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου σας. Κοιτάξτε, το μόνο πραγματικά κομμάτι έργου που είχαμε όλο αυτό το διάστημα ήταν για ένα μήνα είχαμε κάποιες μετακινήσεις σχολικών εκδρομών οι οποίες ήταν εκπαιδευτικές εκδρομές και η πλειοψηφία μισής μέρας ή ημερίσχες. Mm-hmm. Ελάχιστα τα τρίμερα. Για πεντέμερες δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν όσα λεωφορεία ή σχεδόν όσα λεωφορεία δουλεύουν αυτή την ώρα στη Βόρεια Ελλάδα δουλεύουν για να μετακινούν προσωπικό εταιριών. Αυτό καταλαβαίνω. Μόνο προσωπικό εταιριών. Από εκεί και πέρα ή κάποια μπάνια που κάνουν οι Δήμοι με τα καπί, κάποια προγράμματα. Δυστυχώς όλο ο μεγάλος αριθμός των λεωφορείων είναι κινητοποιημένος. Μάλιστα. Φοβερό αυτό το οποίο περιγράφεται. Κρεμός και εμείς την Δευτέρα που μας πέρασε επισκεφτήκαμε η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, επισκεφτήκαμε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Υφυπουργό τον κύριο Βεζιρόπουλο, ναι. Του δώσαμε 10 αιτήματά μας τα οποία προτείνουμε και ότι πρέπει να εφαρμοστούν από το Υπουργείο Οικονομικών για να μπορέσουμε να, για την επιβίωσή μας τουλάχιστον mm-hmm. μέχρι τέλη του έτους. Ειλικρινά, δεν υπάρχει κράτηση, δεν υπάρχει ούτε καν ζήτηση για τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που τα γραφεία σας, τα λεωφορεία σας δεν έχουν έργο, οι οδηγοί να έχουν προχωρήσει σε αλλεπάλληλες καταγγελίες για εργασιακές συνθήκες γαλέρας, για υπερορίες, για καταστρατήγηση ωραρίων.
μιλάνε πάντα για τα νησιά. Απευθύνονται μόνο για τα νησιά. Μόνο για τα νησιά. Μάλιστα. Για τα νησιά αυτά που έχουν πολλή δουλειά. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή θα ήταν, όχι, θα υπάρχει, ήταν πραγματικά απίστευτο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εμείς τώρα οι οδηγοί μας, περισσότεροι τους δώσαμε τις άδειες. Δώσαμε άδειες. Θα τελειώσουν άδειες και τι θα κάνουμε. Τουλάχιστον υπήρχε το πρόγραμμα το Συνεργασία, ναι, το οποίο κάλυπτε το κράτος τα μισά και τα άλλα μισά εμείς. Και τους είχαμε τους άνθρωπους ή μέρα παραμένα δουλεύουν ή κάποιο τετράωρο, έστω κάτι αν χρειαστεί, αν κάτι βγει. Αυτή τη στιγμή σταμάτησε αυτό το μήνα και το πρόγραμμα Συνεργασία. Αρχίζουν οι συνάδελφοι, διώχνουν οδηγούς και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Βρισκόμαστε σε απληπισία. Έπρεπε το πρόγραμμα αυτό, το Συνεργασία, για το δικό μας το κλάδο, τουλάχιστον να έχει μια παράτηση άλλους 2-3 μήνες μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, πότε θα ξεκινήσει και αν ξεκινήσει η δουλειά. Ειλικρινά, το να απολύουμε έναν άνθρωπο και να βγει ταμείο ενεργείας κοστίζει πολύ παραπάνω από ότι αν ήταν στο Συνεργασία. Να, είναι πραγματικά εκοφαντικό να μου λέτε ότι έχετε προχωρήσει σε απολύσεις ή δίνετε άδειες κατά μεσής της καλοκαιρινής περίοδου, ενώ μιλάμε για τουριστικά πρακτορία, τουριστικά γραφεία, τουριστικά λεωφορεία. Δεν περίμενα να τα ακούσω πραγματικά. Αυτή είναι η αλήθεια όμως, δυστυχώς εκεί καταντήσαμε. Δεν υπάρχει έργο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα απολύτως έργο. Όλοι οι συνάδελφοι καλούνται να πληρώσουν ασφαλιστικές φορολογικές εισφορές, οι οποίες που δημιουργήθηκαν εντός COVID και ήταν με αναστολή αυτά, δεν πληρώνταν. Τον προηγούμενο δίμηνο βεβαιώθηκαν. Αναγκάστηκαν όλοι οι συνάδελφοι έχουν κάνει δόσεις. Αλλά πώς ήταν να πληρώσουν τις δόσεις χωρίς δουλειά και συν τα τρεχούμενα. Ναι. Και ασφαλιστικές και φορολογικές. Ήταν ένα από τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα που ζητήσαμε τον κύριο Βεζιρόπουλο, τουλάχιστον αυτά να παραταθούν, μια αναστολή 2-3 μήνες μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Πετσίκογλου, ο κύριος Βεζιρόπουλος τι σας είπε σε αυτά τα αιτήματα τα οποία του υποβάλατε? Ο κύριος Βεζιρόπουλος κατάλαβε ότι είναι δίκαια τα αιτήματά μας. Είπαν ότι από εβδομάδα μέχρι τη Τετάρτη θα κάνει συνάντηση με τον Υπουργό και με τον κύριο Σκυλακάκη και θα μας απαντήσουν. Είμαστε αναμονή. Από το Υπουργείο Τουρισμού δεν βλέπετε ότι μπορεί κάτι να γίνει? Έχετε χτυπήσει την πόρτα του Υπουργού? Έχουμε χτυπήσει όλες τις πόρτες όλων των Υπουργών μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει καταλάβει ακόμα το μέγεθος της ζημιάς που έχουμε πάθει, ναι, και το πρόβλημα της επιβίωσής μας. Ναι. Ασχολείται με τα ξενοδοχεία, ασχολούνται με τα αεροπλάνα, ασχολούνται με τα καράβια, ασχολούνται με άλλους κλάδους του τουρισμού και δυστυχώς εμείς, γιατί ο πραγματικός πυλώνας όλων των κλάδων του τουρισμού είναι το τουριστικό λεωφορείο. Γιατί χωρίς το τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να υπάρξει τουρισμός. Ναι, προφανώς υπάρχει και κορεσμός σε άλλους νομούς. Δεν είναι δυνατόν, φαντάζομαι, να μετακινηθούν δικά σας λεωφορεία και να εκτελούν έργο σε άλλες περιοχές. Όχι, μα όλα κάθονται. Πού να πάμε και δεν είναι. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της λεωφορεία, τα οποία δυστυχώς κάθονται, παντού κάθονται. Η μεγαλύτερη ζημιά σε εσάς έγινε δηλαδή από την ακρίβεια. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Δεν μπορεί εύκολα ο μέσος πολίτης να ταξιδέψει. Και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα για εσάς ήταν οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίες δεν έρχονταν ποτέ στη χώρα μας με αυτοκίνητο, έρχονταν με το αεροπλάνο και όλες οι εσωτερικές μετακινήσεις γίνονταν με τα δικά σας λεωφορεία. Έτσι ακριβώς ξεκίνησε από το COVID, συνέχισε ότι, όπως είπαμε, από τις αυξήσεις καυσίμων και όλων των υπολείπων, ελαστικά, λιπαντικά, όλα πάνω, αύξηση μισθών, γιατί είχαμε και μια αύξηση μισθών, ναι, από εκεί και πέρα, είναι έτσι όπως το έχετε περιγράψει. Δυστυχώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Η κεντρική, η δυτική Ευρώπη δεν έχει βάλει πλάτη σε όλη αυτή την αναδουλειά? Γιατί ακούσαμε ότι η Αγγλία επανήλθε στη Βόρεια Ελλάδα, ότι έρχονται συνεχώς οι Γερμανοί τουρίστες, οι Γάλλοι μας προτιμούσαν, δεν βοηθάν καθόλου. Κοιτάξτε, στην Βόρεια Ελλάδα δεν είναι τα μεγέθη αυτά που μπορούν να βοηθήσουν ή να βοηθήσουν κάτι σε ανάκαμψη. Και αυτοί που έρχονται χρησιμοποιούν πιο πολύ ρεντεκάρ. Μάλιστα. Η Βόρεια Ελλάδα είναι Βαλκάνια. Είναι Βαλκάνια, έτσι. Ακριβώς όπως το λέτε, η πλειοψηφία, το 80% του τουρισμού είναι τα Βαλκάνια. Και όπως καταλαβαίνετε. Ναι, πείτε το. Όπως καταλαβαίνετε, τα Βαλκάνια έρχονται με δικά τους γιοταχή πλειοψηφία. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ μπορεί τα πράγματα να χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο, όχι μόνο
στο πώς θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Ακόμη και αν ξεβγείτε από αυτή τη δύσκολη περίοδο, μετά θα δυσκολεύεστε να βρείτε ανθρώπους να δουλέψουν. Γιατί σας το λέω αυτό? Βλέπω στον τουρισμό, όπου και όποτε υπήρξε πρόβλημα στην προηγούμενη διετία και χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις, ακόμη και τα αεροδρόμια όπως βλέπουμε, τη μέθοδο των απομακρύνσεων, των απολύσεων, όταν μετά ανέκαμψε ο κλάδος, δεν έβρισκα προσωπικό. Εσείς λοιπόν, αν χάσετε τους οδηγούς και κάνουν κάποια άλλη δουλειά ή βρεθούν σε άλλο χώρο, δεν θα μπορέσετε, αν φτιάξει η κατάσταση, δεν θα μπορείτε να δουλέψετε πάλι. Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέτε. Θα έρθει ένα Σεπτέμβριος που δηλαδή το μόνο έργο που θα υπάρχει θα είναι τα σχολεία, γιατί ένα κομμάτι τουριστικών λεωφορείων δουλεύει με τα σχολεία, με τη μεταφορά μαθητών, δεν θα υπάρχουν οδηγοί. Θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή φαίνεται κιόλας ότι αυτό θα συμβεί. Μάλιστα. Κύριε Πεζίκολου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά και θα τα πούμε και πάλι. Μόλις έχετε νεότερα από κάποιο από τα δύο συναρμόδια υπουργεία, να μιλήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς, γιατί σε περίπτωση που πάρουμε αρνητικές αποφάσεις δεν γίνει κάτι, είναι ξεσηκωμένος ο κλάδος, θα βγούμε στους δρόμους. Εν μέση καλοκαιριού θα βγούμε στους δρόμους. Δεν πάει άλλο. Το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Τώρα, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Κεντρική Μακεδονία, μίλησαν στην εκπομπή On Time εκπρόσωποι του κλάδου. Αγρότες από την περιοχή της Βέρειας και της Νάουσας αναφέρθηκαν στις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στην ανταπόκριση του ΕΛΓΑ. Με το που έπεσε η βροχή, τα προϊόντα μας, τα ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια, όλα καταστραφήκανε. Στην πλειοψηφία οι ποικιλίες που μαζεύαμε. Ζητήσαμε και είχαμε επαφή και με τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Γεωργαντά, και με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέζο, με τους βουλευτές εδώ της Ημαθίας και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, και είπαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποζημιωθούν οι ποικιλίες αυτές, να ενταχθούν στον ΕΛΓΑ, γιατί φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να αλλάξει και ότι ζημιά παθαίνει ο αγρότης να πληρώνεται αμέσως. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι το κατάστημα της Βέρειας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο νομούς Ημαθίας και Πέλλας, δηλαδή τον κύριο όγκο της αγροτικής παραγωγής στις νευρώδεις καλλιέργειες, και ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της αγροτικής παραγωγής όλη τη χώρα, έχει μείνει με 7 μόνιμους γεωπόνους, έχοντας να εξυπηρετήσει γύρω στα 140 χωριά. Βέβαια γίνονται προσλήψεις με προσωπικό, με συμβάσεις κλπ. Φέτος όμως ο ΕΛΓΑ, σε αντίθεση με πέρσι που τα ανταργλαστικά του είναι πολύ γρήγορα, το αναγνωρίζουμε αυτό, έγιναν γρήγορα οι εκτιμήσεις, γρήγορα οι αποζημιώσεις. Φέτος μας έχει δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Και ποιο είναι αυτό? Δεν έκανε προσλήψεις υπαλλήλων. Προκήρυξε ένα διαγωνισμό ο οποίος ακούω λίγο τη φωνή μου νομίζω, ένα διαγωνισμό ο οποίος ήταν με το ΑΣΕΠ και ο οποίος ήταν εξαιρετικά αργός στην υλοποίησή του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι οπόνοι που προκήθηκαν από το διαγωνισμό αυτό ακόμα δεν έχουν φτάσει στα χωράφια μας. Σχεδόν έχει συγκομιστεί το 1/3 της παραγωγής, ενώ υπήρχε τρόπος τον οποίο θα τον κάνουν τώρα. Δηλαδή να κάνανε αυτόν τον διαγωνισμό, καλώς τον κάνανε, αλλά πρέπει να προκηρύξουν για ένα διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, το λεγόμενο άρθρο 20, το νομίζω κάπως αλλιώς λέγεται, που θα μπορούσαν να πάρουν τοπικούς γεωπόνους από εδώ, οι οποίοι έχουν και την εμπειρία και θα μπορούσαν άμεσα να βγουν να κάνουν τις εκτιμήσεις στα χωράφια μας. Αυτό δεν έγινε και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προλάβεις, γιατί συγκομίζονται τα πράγματα και δεν μπορεί να έρθει ο άλλος να κάνει μια αντικειμενική εκτίμηση. Έτσι. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η ενημέρωσή σας από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθεί όπως κάθε βράδυ η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Να είστε καλά, ραντεβού έχουμε αύριο λίγο νωρίτερα στις 8:30 με ανάλυσεις.